With the 13, 39 here on the η Μπαϊντά από τη Συρία τραβάει βίντεο μετανάστες που έχουν εγκλωβιστεί σε νησίδα στον Εύρο. Επικοινωνεί με μη κυβερνητική οργάνωση και μέσα ενημέρωση. Υποστηρίζει πω ένα μικρό κοριτσάκι, η μικρή Μαρία, πέθανε ανήμπορη και αβοήθητη από δάγκωμα σκορπιού. Καταγγέλει εγκατάλειψη από τι ελληνικέ αρχέ. Πέντε μήνες μετά, ένας μετανάστης από την ομάδα των 38 που βρέθηκαν στην Ισίτα στον Εύρο αποκαλύπτει στην καθημερινή της Κυριακής μια εντελώς διαφορετική πραγματικότητα. Ύστερα από 8 μέρε που βρισκόμασταν πάνω στην νησίδα, ήρθε η Μπαϊντά και μα είπε ότι για να μην επαναληφθεί η αποτυχία τη προηγούμενη φορά, ο διακινητή σκέφτηκε να φτιάξουμε μια ιστορία. Μα είπε να βάψουμε το παιδί ώστε να φαίνεται νεκρό και να πούμε ότι πέθανε από τσίπη μα σκορπιού. Εκείνο αποφάσισε ποια οικογένεια θα σήκωνε το βάρο του ρόλου. Ο Υπουργό Μετανάστευση και Ασύλου Νότι Μηταράκη αποκάλυψε στο Όπεν πω υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο ο συγκεκριμένο διακινητή να είναι Έλληνα. Ο που αναφέρεται στα δημοσιεύματα. Mm -hmm. Είναι πιθανό να είναι Έλληνα. Τι είναι αυτά είναι που πιθανό να είναι Έλληνα. Όχι Τούρκο. Δεν ε, έχουμε αυτή την πληροφορία. Η είδηση προκάλεσε νέο γύρο πολιτική αντιπαράθεση. Εδώ πραγματικά ο ΣΥΡΙΖΑ δείχνει το αληθινό του πρόσωπο. Η περίπτωση αυτή που ζήσαμε δεν ήταν μια απλή περίπτωση κατατραγμένων ανθρώπων. Ήταν ένα οργανωμένο σχέδιο του τουρκικού παρακράτου. Τι συγγνώμη να ζητήσει, για ποιο πράγμα. Τι συνέβη, 38 άνθρωποι μένανε σε μια νησίδα του Εύρου. Ναι. Υπό συνθήκε άθλιε, ε, ζητήσαμε να υπάρξει παρέμβαση. Ευτυχώ που αποδείχθηκε ότι ήταν όλο αυτό fake, ότι ήταν ψεύτικο στημένο. Η Μπαϊντά μετά το περιστατικό εξαφανίστηκε ανεβάζοντα φωτογραφίε από τον προσωπικό τη λογαριασμό στο Instagram στη Γερμανία.